Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Απριλίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία μισή ώρα. Αναλυτικά λοιπόν με τον Γιώργο Στεργιόπουλο στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε ότι έχουμε αρκετά πλούσιο περιφερειακό ρεπορτάζ καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές πολιτικές εκδηλώσεις αυτή την ώρα με τον Θανάση Γιαννόπουλο να ανακοινώνει τον τελευταίο του υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη στην Φθιώτιδα. Έχουμε εκδήλωση για τους ευρωβουλευτές της Ελιάς στον δρόμο για τις εκλογές, όπως επίσης και τον Βαγγέλη Αποστόλου που χθες ανακοίνωσε τον βασικό κορμό των Περιφερειακών Συμβούλων για την Φθιώτιδα. Βεβαίως έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν τον Δήμο της Λαμίας και όχι μόνο, θα τα δούμε αναλυτικότερα. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της ημέρας που είχε να κάνει με την επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ σε ένα μήνυμα στήριξης προς την ελληνική κυβέρνηση και με την έξοδο στις αγορές. Αφιέρωσα αρκετή ώρα παρακολουθώντας όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν σήμερα στην Αθήνα μετά το μπαμ το χθεσινό στην Οδό Αμερικής. Είδα ότι σαν να μην κατάλαβε καλά η κυρία Μέρκελ σε ποια χώρα ήρθε και μετά ακολούθησαν και οι δηλώσεις οι οποίες θα έλεγα είναι λίγο εξοργιστικές. Δηλαδή. Πάμε στην πρώτη. Δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Σκέφτομαι μόνο την Ελλάδα, αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μπαλτάκος στο βίντεο είχε άλλη άποψη. Η Ελλάδα έχει οικονομικές δυνατότητες, το κατάλαβα στις συζητήσεις μου με τους νέους επιχειρηματίες, είπε η κυρία Μέρκελ. Αργά το κατάλαβε. Το πλεόνασμα δεν είναι για φάγωμα. Ποιος λέει αλήθεια εδώ, η κυρία Μέρκελ ή το Υπουργείο Οικονομικών που θέλει να το σπάσει και να το μοιράσει. Εκτός και αν υπάρχουν και άλλα λεφτά που δεν μας λένε από πού είναι. Εκεί όμως που αποκαλύφθηκε ο πραγματικός ρόλος της Γερμανίδας Καγκελαρίου σήμερα, είναι όταν τελειώνει η συνέντευξη τύπου ουσιαστικά και λέει δύο φράσεις, που εμένα μου χτύπησαν τόσο άσχημα. Δηλαδή. Και θυμάμαι συνέχεια τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Τράγκας στις εκπομπές του ότι εδώ είμαστε ένα προτεκτοράτο ουσιαστικά. Λέει προς τον κόσμο, προς τους Έλληνες που την ακούν, απευθυνόμενος στους νέους επιχειρηματίες που πριν από λίγο είχε δει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι φίλοι σας όταν τους πείτε ότι σήμερα με συναντήσατε. Δηλαδή, η Γερμανίδα Καγκελάριος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν τυχονεύει κανένας εδώ. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι επικοινωνιακή πολιτική. Να δείξει δηλαδή κοινωνικό πρόσωπο. Έτσι, ακριβώς. Και τελειώνει σφραγίζοντας ακριβώς αυτό που σας λέω τώρα, λέγοντας, πείτε μου ό,τι θέλετε, είστε ελεύθεροι, εγώ θα σας ακούσω. Δηλαδή, είστε ελεύθεροι. Ναι. Ναι. Άρα υποκατοχή λοιπόν. Τώρα είστε μπορείτε ελεύθεροι. Να εκφραστείτε. Είστε ελεύθεροι. Μπορώ να σας ακούσω. Δηλαδή συγγνώμη. Αυτά τα λέει η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σας δίνω αν θέλετε και τη δυνατότητα να μιλήσετε λοιπόν. Σας κάνω τη χάρη. Έτσι ακριβώς. Και δεν αντιδρά κανένας. Η κυρία αυτή είναι Γερμανίδα. Όσο ήταν εδώ και χθες στη Βουλή που μιλούσαμε για γερμανικές αποζημιώσεις, για γερμανικές επανορθώσεις και για κατοχικό δάνειο, αυτό δεν τους το έθεσε κανένας. Και ήρθε τώρα να πει μπροστά στους Έλληνες ότι σας επιτρέπω να μου πείτε ό,τι θέλετε. Θα σας καταλάβω. Ξέρω ότι δεν με χωνεύετε. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στους Έλληνες πολίτες σε ζωντανή σύνδεση και δίπλα της κάθεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτά είναι πρωτόγνωρα και απίστευτα πράγματα. Καμία αντίδραση. Ναι. Ναι. Και όλα φαίνονται φυσιολογικά. Ναι. Μετά πήγαμε, φάγαμε στη Μπλάκα με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Είπαμε τα δικά μας. Θεωρούμε ότι επικοινωνιακά όλα είναι καλά. Βγήκαμε και στις αγορές. Διατυμπανίζουμε ότι εντυπωσιακά μας δέχτηκαν οι αγορές, αλλά όταν ζητούμε και λέμε πριν το μνημόνιο πόσο ήταν το χρέος
και μας λένε ήταν περίπου 300 και τώρα είναι πάνω από 300 και τότε ήταν 120 του ΑΕΠ και τώρα είναι 180 περίπου του ΑΕΠ, όλα είναι καλά. Γιατί έγιναν όλα αυτά 4 χρόνια? Κανείς δεν απαντάει. Σε αυτό δεν απαντάει κανένας. Προφανώς και δεν απαντάει κανείς. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που η Ελλάδα θρύνησε τα τελευταία χρόνια τόσους νεκρούς από αυτοκτονίες? Την άλλη κατηγορία που δεν αφαίρεσαν τη ζωή τους αλλά τρελάθηκαν? Οι επιχειρηματίες που οι περισσότεροι είναι με ψυχοφάρμακα για να κρατήσουν την επιχείρησή τους? Αυτούς τους σκέφτηκε κανείς? Το μόνο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει είναι να μην φράξουν κυριολεκτικά το κέντρο της Αθήνας και να αφήσουν την κυρία Μέρκελ να περπατήσει ανάμεσα στους πολίτες. Όχι τους διαλεγμένους επιχειρηματίες που θα μιλούσαν στην κυρία Μέρκελ στα γερμανικά ή στα αγγλικά για να τους δείξουν τις καινοτόμες επιχειρήσεις τους. Προφανώς. Αφήστε την κυρία Μέρκελ, αν θέλετε να της δείξετε την Ελλάδα, να περπατήσει σε έναν δρόμο της Αθήνας που είναι ένα μαγαζί ανοιχτό, δύο κλειστά. Ένα μαγαζί ανοιχτό, τρία κλειστά. Και να κάνει μια βόλτα στο Σύνταγμα όταν κυκλοφορούν και οι υπόλοιποι πολίτες. Αν πραγματικά η κυρία Μέρκελ θέλει να έχει εικόνα το τι πιστεύουν οι Έλληνες για αυτή. Έτσι. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα προς την κυρία Μέρκελ. Θα έπρεπε να είχε ζητήσει να περπατήσει σε ένα δρόμο της πόλης που δεν τον έχουν αποκλείσει οι αστυνομικοί. Γιώργος Στεργιόπουλος, είναι ψηλά γράμματα μάλλον για τα περισσότερα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε στην επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς. Να ξεκινήσουμε λίγο από το αστυνομικό δελτίο. Θα μεταφερθούμε στην Θήβα, στην Βιωτία και στη Θήβα πιο συγκεκριμένα, στον περιφερειακό δρόμο. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με 3 άτομα τραυματίες. Θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Άννα Ιτζιώτη. Άννα, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα σας. Σε ακούμε, ένας δρόμος με πολλά τροχαία περιστατικά. Τι συνέβη αυτή τη φορά? Ναι, δρόμος Καρμανιόλα. Να τονίσουμε ότι κάθε μήνα γίνεται και ένα σοβαρό τροχαίο σε αυτό το δρόμο. Έτσι λοιπόν και σήμερα είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα. Είναι ο δρόμος ο περιφερειακός, η πρώην Εθνική Οδός Θήβας Λιβαδιάς. Στο δρόμο λοιπόν αυτό, ένα αυτοκίνητο πήγαινε προς τη Λιβαδιά, το άλλο πήγαινε μέσα στη Θήβα έπαινε και είχαμε με τοπική σύγκρουση. Παραλίγο να θρυνήσουμε θύματα, καθώς τα αυτοκίνητα ξέφυγαν της πορείας τους, έπεσαν στα χωράφια μέσα. Οι δύο ήταν πιο σοβαρά, ο ένας πιο ελαφριά, τραυματίες. Ευτυχώς δεν ήταν μικρά παιδιά, ήταν δύο ηλικιωμένοι, ευτυχώς είναι καλά τώρα. Ξέφυγαν τον κίνδυνο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας. Η πυροσβεστική αμέσως τους απεγκλώβησε και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται έντονα ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν τον δρόμο. Διότι είναι το ιδιωτικό κταίο, είναι τα Lidl, είναι ο Γαλαξίας, είναι όλα τα μεγάλα καταστήματα εκεί, σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και μεγάλη διέλευση οχημάτων, προφανώς. Ναι. Μάλιστα, το θέμα είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους τα τρία άτομα, αυτό είναι, τουλάχιστον έχουν ξεφύγει τον κίνδυνο. Όσο για το θέμα με τον οδικό άξονα, μάλλον είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ από τη Λαμία. Γιώργος Στεργιόπουλος, να δούμε μια ακόμα είδηση μικρότερης εμβέλειας βεβαίως, που έχει να κάνει με μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, Ρωμά πάλι, που απασχολούσε την περιοχή Λαμίας. Ναι. Αρχικά συνελήφθησαν δύο Έλληνες Ρωμά, 33 και 28 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση σε εγκληματική σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών κατά συναυτουργία. Ήταν μια ομάδα που προσπαθούσε να τελειοποιήσει τις τεχνικές της στις κλοπές αυτοκινήτων, Γέννη. Αυτό που έκανε ήταν να κλέψει αρχικά αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 62χρονης από την περιοχή της Λαμίας. Από τους αστυνομικούς βέβαια κατασχέθηκε το όχημα, συνεχίστηκε η έρευνα και εκεί αποκαλύφθηκε ότι εμπλέκονται οι συγκεκριμένοι σε 8 ακόμα περιπτώσεις κλοπών γεωταχή αυτοκινήτων που είχαν διαπράξει κατά το χρονικό διάστημα από 12/9 του 2013 έως 4/4 του 2014. Εσύ. Αυτά αναφέρει το δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας για τη συγκεκριμένη ομάδα η οποία
σπήρα ουσιαστικά κλεφτών αυτοκινήτων που εξαρθρώθηκε. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε στο πολιτικό και περιφερειακό ρεπορτάζ. Θα ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση, γιατί έχουμε αρκετά θέματα να δούμε, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο από τη Στερεά Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση δελτίο τύπου που έκανε ο απερχόμενος περιφερειάρχης Στερεάς, ο κ. Περγαντάς. Είναι πραγματικά μεγάλο θέμα, όπου ουσιαστικά ζητά να παραιτηθούν οι τρεις θεματικοί αντιπεριφερειάρχες που είναι στο συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Και μιλάμε για την κυρία Παπαθωμά, τον κύριο Βουρδάνο και τον κύριο Σανίδα. Σε ακούω, Γιώργο. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι με ανακοίνωση δελτίο τύπου σήμερα ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος όταν επικοινωνήσαμε μαζί του, με το γραφείο τύπου δηλαδή της περιφέρειας, ουσιαστικά μας μετέφεραν ότι δεν θέλει να κάνει καμία περαιτέρω ανακοίνωση ή να εξηγήσει την απόφασή του αυτή, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Πλέαρχος Περγαντάς, έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου που ζητά ακριβώς αυτό που περιέγραψες, Γιάννη. Και επιδέχεται την παρέτηση των τριών αντιπεριφερειαρχών, του κυρίου Ηλία Σανίδα, του κυρίου Δημήτρη Βουρδάνου και της κυρίας Φανής Παπαθωμά, οι οποίοι συμμετέχουν στον προεκλογικό αγώνα ως υποψήφοι συγκεκριμένου συνδυασμού. Και επειδή έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα, δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι συμμετέχουν στο συνδυασμό του Κώστα του Μπακογιάννη. Αυτό βέβαια ερμηνεύεται και διαφορετικά πολιτικά. Okay. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι επειδή οι συγκεκριμένοι αντιπεριφερειάρχες είναι και οι τρεις στο συνδυασμό του κυρίου Μπακογιάννη, κάνουν ζημιά σε κάποιους άλλους συνδυασμούς. Ερμηνεύοντας λοιπόν ακριβώς αυτό ως δεδομένο, βλέπουμε ότι ο κύριος Περγαντάς ήδη έχει αρχίσει δηλαδή να δουλεύει για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα λέγεται ότι πιθανολογείται, όπως λέει το ρεπορτάζ, ότι είναι στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούγεται, έχει ακουστεί επανειλημμένα, δεν μπορούμε να το κρύβουμε πλέον, ότι ο κύριος Περγαντάς, τα σχέδιά του είναι διαφορετικά για την επόμενη μέρα. Δεν θα ασχοληθεί ξανά με την περιφέρεια. Έχει αφήσει και ο ίδιος υπονοούμενα, να το πούμε έτσι, σε δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει στο παρελθόν. Λέει δηλαδή ότι θέλει να ασχοληθεί. Εδώ λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Περγαντάς προσανατολίζεται σε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόσφατη διαμάχη που είχε με την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ της Βιωτίας επίσης επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Και τώρα επίσης ζητά την παρέτηση των τριών αντιπεριφερειαρχών, Ηλία Σανίδα, Δημήτρη Βουρδάνου και της κυρίας Φανής Παπαθωμά. Να δούμε ακριβώς τι περιελάμβανε το δελτίο τύπου λέξη προς λέξη του κυρίου Κλέαρχου Περγαντά. Επειδή ο προεκλογικός αγώνας για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρέπει να γίνει με δίκαιους, ισότιμους και πολιτικούς όρους, ζητώ δημοσίως από τους τρεις θεματικούς αντιπεριφερειάρχες μου, κυρίους Σανίδα Ηλία, Βουρδάνο Δημήτρη και την κυρία Παπαθωμά Φανή, να παραιτηθούν από το αξίωμα του αντιπεριφερειάρχη. Και τούτο γιατί έχουν κάνει ήδη τις δικές τους επιλογές και συμμετέχουν στον προεκλογικό αγώνα ως υποψήφιοι συγκεκριμένου συνδυασμού. Λοιπόν, αυτά, Γιώργο, με τις ερμηνείες που πολύ σωστά είπες. Ζήτημα βεβαίως τίθεται και για τον Περγαντά και τον κύριο Περγαντά και για τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες που ζητά να είναι καθαροί ουσιαστικά σε αυτό τον προεκλογικό αγώνα. Αυτό ζητάει. Εμείς να τονίσουμε εδώ ότι έχουμε ζητήσει επισήμως τις απαντήσεις και των τριών. Έχω στείλει προσωπικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα με τα οποία επικοινωνούμε τόσα χρόνια από τις θέσεις που βρίσκονται και τους έχουμε ζητήσει την επίσημη απάντησή τους για το γεγονός ότι έχουν ζητηθεί οι παρατήσεις τους. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε από νωρίς το απόγευμα και με τους τρεις. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τους άλλοτε είναι κλειστά, άλλοτε δείχνουν κατελημένα. Όταν χτυπάνε, δεν απαντάνε. Που σημαίνει ότι πιθανότατα για να ερμηνεύσουμε και τη στάση αυτή για να καταλαβαίνουν οι πολίτες, είναι σε συνεννόηση με τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου που συμμετέχουν, τον κύριο Μπακογιάννη, για να έχουν μάλλον μια ενιαία συνέχεια στάση ή να δώσουν και να μην δώσουν συνέχεια. Το πιθανότερο. Και θα περιμένουμε μάλλον αύριο αντιδράσεις, εάν δεν έχουμε ήδη κάποιο φάξ στο μηχάνημα έξω από το θα το δούμε το γιατί στούντιο. Το ρεπορτάζ τρέχει. Προφανώς προσπαθούν να το κάνουν, αλλά θέμα Μπαλτάκου ίσως να ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Γιώργο, να παραμείνουμε εμείς όμως
στο περιφερειακό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελευταία ανακοίνωση από τον υποψήφιο περιφερειάρχη Στερεάς, τον Θανάση Γιαννόπουλο. Έχει και το όνομα, νομίζω. Ναι, σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται στην Ευρυτανία. Αλλά να πούμε ότι ο κύριος Πάνος Ευαγγελίου, δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Λαμιών, φέρεται να είναι ο νέος, ο εκλεκτός, ο τελευταίος εκλεκτός, να πούμε, του κυρίου Γιαννόπουλου σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας με το συνδυασμό του κυρίου Γιαννόπουλου. Λοιπόν, χθες όμως ο κύριος Γιαννόπουλος βρέθηκε στην Ευρυτανία, ο προτελευταίος σταθμός στους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, και ανακοίνωσε την κυρία Μαρία Γαλανού μπροστά σε φίλους, ψηφοφόρους. Πάμε να δούμε το βίντεο, τι μηνύματα έστειλε ο Θανάσης Γιαννόπουλος αλλά και η κυρία Γαλανού. Και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και ζωντανά μαζί τους. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη, για να δούμε και τα νεότερα από το τι έγινε τη σημερινή μέρα. Την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας Μαρία Γαλανού παρουσίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος από το Καρπενήσι Θανάσης Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό που έχει με το Καρπενήσι, χαρακτηρίζοντάς την ως δεύτερη πατρίδα του. Όμως, ως αυριανοί συνεχιστές μιας τέτοιας προσπάθειας που φιλοδοξούμε να είμαστε με την ψήφο τη δικιά σας, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε το όλο πάθημα αυτό, θα μας έχει γίνει μάθημα και θα έχουμε δηλαδή την πιο δύναμη από τη γνώση του παρελθόντος που κινήθηκε ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να διεκδικήσουμε. Δεν μπορούμε όμως να ανατρέψουμε την κεντρική εξουσία για να είμαστε και πολύ έτσι σοβαροί στις θέσεις μας. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι μαζί σας να διεκδικήσουμε. Και όταν διεκδικείς, κερδίζεις. Και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε αρκετά για το καλό γενικότερα του τόπου. Το μέλλον εδώ για την Ευρυτανία δεν είναι άδειλο, δεν είναι ομιχλώδες, ούτε όμως είναι και πρόδειλο. Είναι στο χέρι μας να το διαμορφώσουμε και να γίνει ευίωνο για όλους τους κατοίκους αυτού του τόπου, αλλά και για όλους εκείνους που αγαπούν την Ευρυτανία. Η επιλογή του αντιπεριφερειάρχη έγινε από μένα, με ένα γνώμονα. Να είναι προσωπικότητα πάνδημης αναγνώρισης και αποδοχής και να ενσαρκώνει όλες εκείνες τις αρετές που χρειάζεται ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης. Αγάπη για τον τόπο του, ικανότητές του που αναγνωρίζουν εχθροί και φίλοι, και όραμα για την Ευρυτανία. Η Ευρυτανία είναι ένας τόπος πρικισμένος, γιατί έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που ευνοούν την εξέλιξή του με σωστές παρεμβάσεις και χειρισμούς. Ίσως κάποιοι παραπονεθούν πως δεν υπάρχουν έφορες εκτάσεις, αρκετά βοσκοτόπια, εξαιρετικά κτήματα και κάθε τι που αποτελεί προϋπόθεση εξαιρετικής γεωργικής παραγωγής. Τα πράγματα δεν είναι παντελώς αρνητικά. Η Ευρυτανία μπορεί και έχει πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί σε πολλούς τομείς εξαιτίας της φυσικής ομορφιάς, του κλίματος και του μικροκλίματος κάθε περιοχής, των ιστορικών μνημείων, των μοναστηριών, της τεχνητής λίμνης των κρεμαστών, αλλά και των προϊόντων που έχουν γίνει γνωστά όχι μόνο στα όρια της χώρας, αλλά και έξω από τη χώρα. Είναι αυτονόητο πάλι κάποιοι να παραπονεθούν πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς υποδομές και να αναφερθούν στην κατάσταση του οδικού δικτύου και τις δυσκολίες που υπάρχουν ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω πως όλα αυτά τα προβλήματα τα γνωρίζω, διότι έδωσα την ταυτότητά μου και σας είπα ότι είναι σαν το σπίτι μου και τα ξέρω πολύ καλά. Η κυρία Γαλανού αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έχει ονομάσει Ευρυτανίας, τονίζοντας ότι μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλους τους τομείς. Συστρατευμένος κοντά στον Θανάση Γιαννόπουλο και ο αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Βασίλης Καραμπάς. Την τιμή που μου έκανε να μου προτείνει να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιό του. Με αυτή του την πρόταση, ο αγαπητός κύριος Γιαννόπουλος μου δίνει την ευκαιρία όχι απλά της συμμετοχής μου στα κοινά, αλλά την ευκαιρία να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον τόπο μου που τόσο αγαπώ. Στον τόπο αυτό γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν οι παππούδες και οι γονείς μου. Στον ευλογημένο αυτό τόπο ζω και εγώ και η οικογένειά μου, και το ίδιο θα ήθελα και για τα παιδιά μου.
Αγαπητοί φίλοι, η Ευρυτανία είναι μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας μας. Και η ομορφιά πάντα είναι πλούτος, αρκεί να γνωρίζεις να την αξιοποιήσεις προς όφελος του τόπου σου. Και τόπος, να μην το ξεχνούμε ποτέ, είναι βέβαια πάντα οι άνθρωποι. Αυτοί που δημιουργούν τις βάσεις, τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις για την πρόοδο και την ευημερία του. Ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Ακόμα και όταν η χώρα περνά επί σειρά ετών το βαρύ χειμώνα της οικονομικής ύφεσης. Κυρίως δε της ανεργίας που έχει χτυπήσει την πόρτα σχεδόν κάθε ελληνικής οικογένειας και αφορά κατά μείζωνα λόγο τους νέους. Αυτούς που η ελπίδα της αυριανής Ελλάδας, της Ελλάδας που οφείλει στις νέες γενιές όχι μόνο να ξανασταθεί όρθια, αλλά να ανέβει στην κορφή του βουνού, γιατί εκεί της πρέπει να βρίσκεται. Και τέλος, γιατί το μόνο που ταιριάζει στην Ελλάδα είναι να κοιτά τον υπόλοιπο κόσμο από ψηλά. Σαν γνήσιο τέκνο της Ευρυτανικής γης, έχω το δικαίωμα να βλέπω πως τούτη η γωνιά είναι από τις πιο όμορφες και όχι μόνο από την άποψη του αναμφισβήτητου φυσικού κάλους. Έχει ωραίους ανθρώπους, φιλόξενους, εργατικούς, δημιουργικούς και περήφανους, ανθρώπους που θέλουν να δουν τον τόπο τους να προοδεύει και να ευημερεί. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις σε αυτή τη δυσπρόσιτη γωνιά της χώρας μας να ευημερούν οι κάτοικοι και να αυξάνονται κάθε μέρα αριθμητικά τα ποσοστά της ανάπτυξής της. Σαν αυτοδιοικητικός και σαν πολίτης, από τη στιγμή που επέλεξα να μην κατέλθω σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να συνεχίσω βεβαίως τον αγώνα, έπρεπε να στηρίξω ένα συνδυασμό, όπως είπα, με τη διπλή ιδιότητα. Όλοι οι συνδυασμοί είναι κομματικοί. Ο συνδυασμός του Θανάση του Γιαννόπουλου είναι ανεξάρτητος συνδυασμός, δεν είναι κομματικός. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι το πρόγραμμά του, είναι το ήθος του, είναι η συνέπειά του όλα τα χρόνια, είναι οι επιλογές των συνεργατών του εδώ στην Ευρυτανία, της κυρίας Γαλανού και βεβαίως και των άλλων συνεργατών που θα ανακοινωθούν. Είμαι αυτοδιοικητικός και θα είμαι πάντα δίπλα από οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχω σε αυτή τη ζωή, αλλά θα διατηρώ σίγουρα την ιδιότητα του πολίτη και αυτού που θα κριτικάρει τις αποφάσεις των άλλων όπως και θα συμβάλλει δημιουργικά όπως και αυτό έκαναν όλα τα χρόνια. Και βεβαίως λέω ότι όπως συνεχίζεται ο αγώνας στην αυτοδιοίκηση χωρίς τη συμμετοχή μου, θα συνεχιστεί ο αγώνας κοντά στους Ευρυτάνες όλα τα επόμενα χρόνια, καλά να μας έχει ο Θεός, καλά να με έχει ο Θεός και βεβαίως εάν δοθούν οι συνθήκες και οι ευκαιρίες θα βρίσκομαι πάντα στο μετερίζει των αγώνων, των πολιτικών, αυτό που κάνω 28 χρόνια και με έχουν τιμήσει αδιάλειπτα οι πατριώτες μου Ευρυτάνες, οι δημότες του Δήμου Καρπενησίου και βεβαίως και του νομού όπως είπα, που σήμερα είμαι στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη. Είπαμε, είναι στην εξέλιξη η τελευταία ανακοίνωση που κάνει ο κύριος Γιαννόπουλος για τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη. Για την Θεόδα, Γιώργο, να αλλάξουμε στρατόπεδο, να πάμε στον Βαγγέλη Αποστόλου που βρέθηκε χθες όλη την ημέρα και το βράδυ ανακοίνωσε τον μεγαλύτερο κορμό του ψηφοδελτίου και των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων. Και για συνεχίζει Θεόδα. Και σήμερα. Ακριβώς. Σήμερα είναι στη Βιωτία. Χθες από τη Θεόδα ανακοίνωσε τα 14 ονόματα από τα 21. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό μέχρι να λήξουν όλες οι διαδικασίες. Και εκκρεμούν κάποιες θέσεις ακόμα με πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε, αλλά μέχρι να επιβεβαιωθούν δεν θέλουμε να σας τα πούμε κι εμείς. Και επίσης τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Αποστόλου με κορυφαία βεβαίως τα θέματα της ανεργίας και τα αγροτικά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τον βασικό κορμό των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων για την Φθιώτιδα ανακοίνωσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Βαγγέλης Αποστόλου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης της Λαμίας. Σύμφωνα με τον κύριο Αποστόλου, η κατάρτιση του περιφερειακού ψηφοδελτίου είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες με την συμμετοχή άλλων 7 υποψηφίων σε ό,τι αφορά τον νομό Φθιώτιδας. Στο ψηφοδέλτιο της Φθιώδας συμμετέχουν οι Δημήτρης Βέτας, Αλκιβιάδης Βούλγαρης, Ηλίας Γιδαράκος, Μίνα Γαλιροπούλου, Κώστας Γιώτας, Θωμάς Γρεβενίτης, Γιάννης Κούτρας, Μαρία Μιχαήλ, Θανάσης Μιχελής, Θανάσης Μπακαλέξης, Χρήστος Πετρόπουλος, Δημήτρης Σαμαράς και Δημήτρης Σταματόπουλος. Ο κ. Αποστόλου περιέγραψε τις βασικές προτεραιότητες του συνδυασμού για την περιφέρεια αλλά και την Φθιώτιδα. Αυτό που σας λέμε ξεκινώντας είναι ότι τόσο οι σύμβουλοι του περιφερειακού ψηφοδελτίου
όσο και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ο Δημήτρης ο Τιμπλανέξης. Όλοι μαζί γνωρίζουμε ότι ξεκινάμε μια μάχη που μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά όμως με τις προϋποθέσεις εκείνες που ουσιαστικά θα μας οδηγήσουν στο αποτέλεσμα που σας είπα προηγούμενα. Όλοι θέλουμε να δώσουμε τη μάχη με τους ανθρώπους του μόχθου της δημιουργίας, με όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να προχωρήσουν με δημιουργικότητα, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, για να κάνουμε και τον τόπο μας ωραιότερο, αλλά κυρίως και τη ζωή μας καλύτερη. Γιατί το αξίζουμε εμείς, γιατί ιδιαίτερα το αξίζουν οι επόμενες γενιές. Θέλουμε να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες με αξιόπιστες πολιτικές αποφάσεις. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και των αρμοδιοτήτων μπορεί να φέρει το νέο και αναγκαίο και προοδευτικό στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όχι μόνο αυτά που με τακτικές ελεημοσύνης παρέχει η κυβέρνηση, αλλά και αυτά που αποτελούν απέτηση των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων, και μαζί τους θα τα διεκδικήσουμε και θα τα πάρουμε. Πάνω απ' όλα όμως θέλουμε να δώσουμε χώρο στη δημιουργική δραστηριότητα των πολιτών και ειδικότερα των νέων ανθρώπων με όνειρα, όραμα, όρεξη για δημιουργία, που δεν κουβολούν όμως δεσμεύσεις και βάρη ενός ξεπερασμένου παρελθόντος. Μια περιφέρεια με δημοκρατικό σχέδιο, κοινωνική ευθύνη, συμμετοχή και αξιολόγηση που θα εμπνέει εμπιστοσύνη, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματός μας για την περιφέρεια σας τις είχαμε ανακοινώσει στην πρώτη μας συνάντηση με την κατάθεση ουσιαστικά της υποψηφιότητάς μας. Ήδη επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο στην επόμενη συνάντησή μας θα σας το παρουσιάσουμε αναλυτικά, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα πρέπει να αλλάξουν και στην περιφέρεια, γιατί το απαιτεί η κοινωνία, το απαιτούν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι νέοι, το απαιτεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ένα νέο, ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης στην περιφέρεια και στη χώρα, με συλλογική αυτογνωσία, ενεργή συμμετοχή των πολιτών, κοινωνική ευθύνη, όραμα, δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι πολίτες το Μάιο του 2014 με αποφασιστικότητα θα πάρουν την τύχη της χώρας και της περιφέρειας στα χέρια τους. Θα επιλέξουν μια νέα περιφερειακή αυτοδιοίκηση η οποία πρέπει να λειτουργεί μακριά από στήρες πολιτικές αντιπαρεθέσεις, με συμμετοχή, με επαρκή θεσμική δυνατότητα και μια κοινωνία πολιτών παρούσα και δρόσα. Σε αυτό το δύσκολο αγώνα, αλλά όμορφο αγώνα, σας καλούμε όλους εσάς, μακριά από αγκυλώσεις και προκαταλήψεις του παρελθόντος, να ανατρέψουμε τους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς, να ανατρέψουμε τις συντηρητικές πολιτικές, για να βάλουμε την περιφέρεια όντως σε μια νέα τροχιά. Σε μια τροχιά ανάπτυξης, σύγκλησης και κυρίως κοινωνικής ανασυγκρότησης της περιφέρειας. Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο περιφερειακό και προεκλογικό ρεπορτάζ. Να ανοίξουμε μία παρένθεση, θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει μία κοινή ανακοίνωση των σωματείων και των προέδρων. Θα πάμε στον κύριο Κορέτζελο, τον πρόεδρο των εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Φθιώδας. Κύριε Κορέτζελο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο σας. Πάμε σε νέο ξεπούλημα και αυτή τη φορά τόσο μεθοδευμένο που θα χρειαστεί να οδηγηθείτε σε νέους αγώνες. Εδώ αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι. Γιατί διώχθηκε η διοίκηση Μπαράκου, γιατί μπήκε εμπόδιο, καταρχήν λέμε, στο αρχικό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ και του κ. Μητρόπουλου. Γι' αυτό έφαγαν τον κύριο Μπαράκο. Δεν τον διώξανε για τη μείωση των μισθών το δικό μας. Ήτανε αυτό που μπήκε εμπόδιο και στην πολιτική ηγεσία του τόπου τότε, γιατί είναι και σημερινή πολιτική ηγεσία. Και αυτό που έδειξε τον Παραγκό, ότι τους χάλασε τα σχέδια από την αρχή. Κύριε Κορέτζελε, το ερώτημα που σας κάνω είναι συγκεκριμένο. Πάνε μέσα στο θόρυβο των εκλογών να περάσουν, δηλαδή με το θόρυβο που γίνεται προεκλογικά, πάνε να περάσουν πάλι αυτή την, να μην πω τι πολιτική που έχουν σχεδιάσει για τη ΛΑΡΚΟ.
Βεβαιότατα αυτό πάνε να κάνουν και θέλω να σας πω το εξής, ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δεν είναι διαθετημένοι να την κάνουν παγκαία, όπως έγινε με την παγκαία που είναι η κτηματική εταιρεία της Εθνικής που αγόρασε ο κύριος Στάιμενς και έχει το 60%. Γιατί κρύβονται και με εδώ μεγάλα ονόματα πάλι πίσω. Πάλι, πάλι είναι τέτοια ονόματα πίσω από το σχέδιο. Βεβαιότατα. Ο κύριος Στάιμενς πώς βρέθηκε να αγοράσει την παγκαία, κύριε Στεριόπουλε? Από πού ορμόμενος? Εσείς ή εγώ τι τα δώσαμε αυτά τα πράγματα? Σιγά σιγά ο κύριος Στάιμενς θα αγοράσει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή τι κάνουν, ποντάρουν στο ότι θα ξεχάσουν κάποιοι και θα σταματήσουν να ασχολούνται επειδή ασχολούνται με τα τρέχοντα θέματα των προεκλογικών υποχρεώσεων των υποψηφίων και πάνε να περάσουν από εκεί το θέμα τώρα? Βεβαίως από εκεί πάνε να το περάσουν και εδώ κρύβονται μεγάλα ονόματα τα οποία θα πω ένα απόψε και θα τα αναλύσουμε σε άλλα ρεπορτάζ. Σας λέει τίποτα το όνομα του κυρίου Παπασταύρου? Ποιος είναι ο κύριος Παπασταύρου? Ποιος από όλους? Να αναρωτηθείτε κι εσείς, να αναρωτηθώ κι εγώ. Ο κύριος Παπασταύρου πού είναι? Δίπλα στον κύριο Σαμαρά. Τι σχέση έχει ο κύριος Παπασταύρου με αυτό που μας περιγράφετε? Με την Εθνική Τράπεζα, κύριε Στεριόπουλε. Σε σχέση με τη ΛΑΡΚΟ, λέω, τι ρόλο παίζει? Όλα έχουν σχέση. Έχουμε μέτοχο την Εθνική Τράπεζα. Μέτοχος μας είναι και ο κύριος μέτοχος μας είναι η Εθνική Τράπεζα. Ακριβώς ό,τι πήγαν να στήσουν με την παγκαία οι κύριοι, με την κτηματική της Εθνικής, πάνε να κάνουν με τη ΛΑΡΚΟ τώρα. Αυτό λέμε. Ότι το σχέδιο δεν το έχουν σταματήσει ούτε μια μέρα. Αυτό τους κατηγορούμε και εδώ έχουμε πέσει σε μια διοίκηση το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι ρόλο βαράει. Και θα ήθελα κάποια στιγμή το κανάλι σας να πάρει το διοικητή μας, τον κύριο Μπομπή, και να τον ρωτήσει αυτά που ρωτάνε εμένα. Να δούμε ποια είναι η θέση της διοίκησης. Είναι ταυτόσιμη. Δεσμευόμαστε αύριο, κύριε Κορέτζελε. Το ερώτημα θα του τεθεί. Το αν θα απαντηθεί είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ναι, να βγούμε να κάνουμε και ένα διάλογο κάποια στιγμή, γιατί τον ζητάμε τον άνθρωπο όλα τα σωματεία να μας πει ακριβώς για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν μας λέει τίποτα. Ό,τι έχουμε βρει το έχουμε βρει εμείς οι εργαζόμενοι. Το μόνο που του κακοφάνηκε γιατί την βρήκαμε, μάλλον μεταφράσαμε αυτά που είχε γράψει η κρατική επιτροπή της DGCOM. Δηλαδή τι τον πείραξε αυτόν γιατί τα μεταφράσαμε? Θα σας το στείλω και στο κανάλι σας τι λέει. 120 μέρες μας δίνουν περιθώρια για τα 136 εκατομμύρια και αυτό που γράφει η ανακοίνωση. Το αναγράφετε και το λέτε ξεκάθαρα στην ανακοίνωση, κύριε Κορέτζελε. Βεβαίως. Αυτά είναι τα στοιχεία. Με προθεσμία αρχωμένης από την 27η Μαρτίου. Βεβαίως έτσι είναι. 120 μέρες περιθώριο. Δηλαδή έχουν ένα στημένο σχέδιο πίσω από τις εκλογές για να μας εξολοθρέψουν. Αυτή είναι η ιστορία τους. Αλλά δυστυχώς, αν δείτε τον επίλογο της ανακοίνωσης, μάλλον δεν υπάρχει και το 2014 ένας πολιτικός άντρας να μπει μπροστά και να πει την αλήθεια τελικά. Έχουν εκλείψει, κύριε Κορέτζελε. Λοιπόν, οι πολιτικοί οι οποίοι μιλούν μαζί σας, σας λένε κάτι? Έχουν σταματήσει να μιλάνε πολιτικοί μαζί μας. Έχουν σταματήσει οι πολιτικοί να μιλάνε μαζί μας. Έχετε δει κανένα πολιτικό να βγει τώρα αυτές τις μέρες να πει κάτι? Το μόνο που βλέπουμε τώρα στα κανάλια, έχουμε ένα διήμερο, ετοιμάζουμε με την κυρία Μέρκελ. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό πριν εκεί, χαιρετούρες, ανάπτυξη μιλάει, βγήκαμε στις αγορές, έτσι θα βγούμε στις αγορές. Με αυτά τα θυμμένα σχέδια, να ξεπουλήσουμε τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Κύριε Κορέτζελε, αυτή είναι η ανάπτυξη της χώρας. Κύριε Κορέτζελε, επειδή ανοίγουν καινούργια φάμπρικα αντιδράσεων από ό,τι καταλαβαίνω και επειδή ρίχνουν πάνω από τη φάμπρικα των αντιδράσεων σε όλα αυτά τα οποία κάνουν και το πέπλο των εκλογών και κρύβουν πράγματα πίσω από τις εκλογές, εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο και μείνετε κι εσείς σε ανοιχτή γραμμή μαζί μας, διότι αν ο κύριος Μπομπής δεχθεί να κάνει αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε αύριο. Φοβάται μήπως το ματιάσουν αν βγει στα κανάλια και φοβάμαι ότι δεν θα δεχτεί. Ό,τι σας λέω εγώ. Μάλιστα. Γιατί τον ψάχνουμε να τον βρούμε 5 σωματεία και μας αγνοεί και τους 5. Μας αγνοεί και τους 5 και δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο πίσω από αυτό το πράγμα. Τις κρατικές ενισχύσεις εμείς, κύριε Στεριόπουλε, από πού θα τις μάθουμε? Από τα ΜΜΕ ή από δικηγόρους που βάζουμε και τους πληρώνουμε από την τσέπη μας για να μας φέρουν τέτοια πράγματα για να μπορούμε να τα βγάλουμε στον κόσμο το δικό μας? Η διοίκηση της εταιρείας ποιο ρόλο βαράει? Ποιο ρόλο βαράει? Ότι θέλει να μεταφέρει τουρκικό μετάλλευμα στα δικά μας το εργοστάσιο? Θα πούμε πολλά και για αυτή τη διοίκηση και για αυτούς τους πολιτικούς και θα σας πω για το μετάλλευμα πόσο θέλουν να το φέρουν, πόσο είναι το κέρδος και πού θα πάει αυτό το κέρδος. Αν είναι και έχουν πραγματικά ανδρισμό με τους εργαζόμενους, τετατέτ και να τα πούμε όλα. Βεβαίως, δεσμευόμαστε, κύριε Κορέτζελε. Και εμένα δεν θα με φημώσει κανένας.
Οποιοδήποτε και να είναι. Είσαι πολιτική ή κατεβαίνω. Είσαι ξεπολιτική. Εγώ θα σώσω χίλιους εργαζόμενους και το μεροκάμα το δικό μου. Αυτό θέλω. Και αυτό είναι μέλημά μου. Και δεν με ενδιαφέρει πολιτική. Ωραία. Κύριε Κορέτζελε, σας ευχαριστούμε. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και εγώ καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε θέματα που αφορούν τους εμπόρους στα φοροτεχνικά. Θα δούμε επίσης ρεπορτάζ από το προεκλογικό, επαναλαμβάνω, δελτίο, αλλά και τις προετοιμασίες εν ώψη του ρουμελιώτικου Πάσχα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Seven days φρυγανιές παξιμαδιού. Δεν θα σου αφήσω ούτε ένα ψυχουλάκι. Σου το λέω ότι θα σε κάνω μια μπουκίτσα. Νόστιμη πολύ ξεροψημένη φρυγανίτσα. Θα σε φάω, θα σε φάω. Θα το ξέρεις, θα σε κάνω μια μπουκιά. 7 days φρυγανιές παξιμαδιού. Οι φρυγανιές όπως δεν τις περιμένατε. Πάσχα της παράδοσης. Ρουμελιώτικο Πάσχα 2014. Αναβιώνει και πάλι από τον Δήμο Λαμιαίων. Με ανεπανάληπτο πασχαλινό γλέντι, ψήσιμο αρνιών, ψήσιμο μεγάλου κοκορετσιού, ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής και πασχαλινό τραπέζι δωρεάν για όλους. Κυριακή 20 Απριλίου, Ρουμελιώτικο Πάσχα. Στον προάβλιο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Ξεκίνησαν οι μεγάλες εκπτώσεις. Πού? Στο κατάστημα Επίπλων Κλάτων Καραθανάση. Τα 2 χρόνια λειτουργίας μας και προσφέρουμε στους πελάτες μας από 30 έως 50%. Εσείς ψάχνετε ακόμα καλύτερες εκπτώσεις? Κλάτων Καραθανάσης, Στυλίδος και Μεγάλη Βρύση 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2231 037 481. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τώρα στην Expert Καβαδίας για 10 ημέρες χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα μας τα ήθη. Φέτος τις γιορτές όλοι μπορούν να κάνουν αγορές. Μέσα στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, σκεφτήκαμε να σας προσφέρουμε απλόχερα την παραγωγή μας από το Καστρί. Το κρεοπωλείο Το Παλιούρι στην Αβέροφ 41 φτιάχτηκε από την οικογένεια Μπαλή για να είναι δίπλα σας με τα πιο υγιεινά, ντόπια κρέατα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε κατόπιν παραγγελίας σας γαρδούμπες, κοκορέτσι και σπλινάντερο. Γιατί Το Παλιούρι δεν είναι γούρι, είναι ποιότητα. Αβέροφ 41. Μην το αφήσετε να σας ξεφύγει. Fiat Eco Bonus στις εκδόσεις Twin Air 500 και 500L με τριπλό όφελος απόσυρσης. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφή Αλαθροπάτη, Σπαθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ. Επιστρέφουμε για να δούμε την υπόλοιπη ατζέντα από την περιφέρεια της Στερεάς. Γιώργος Στεριόπουλος, νομίζω ότι στο σημείο αυτό αξίζει να δούμε την τοποθέτηση που έκανε ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Ήρθα μοντάριστο το υλικό. Ακριβώς. Από την εκδήλωση, την παρουσίαση ουσιαστικά του νέου υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη Φθιώτητας με το συνδυασμό του Θανάση του Γιαννόπουλου. Πάμε να δούμε τι δηλώνει ο κύριος Σπάνος Ευαγγελίου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στέκομαι σήμερα μπροστά σας αποδεχόμενος
τη μεγάλη τιμή που μου έκανε ο κύριος Γιαννόπουλος να είμαι ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Η ευθύνη βέβαια είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εργάζομαι από φοιτητής. Εργάζομαι αδιάλειπτα για την οικογένειά μου, τη γειτονιά μου, την πόλη μου, τον τόπο μου. Είμαι ένας από όλους. Έχω μάθει να προσπαθώ, να κοιτάω μπροστά και να δίνω τα πάντα. Ποτέ μου δεν είχα, δεν έχω και δεν θα έχω ως προτεραιότητα να είμαι το κεφάλι που ξεχωρίζει. Ξέρω όμως πως μπορώ να είμαι το χέρι που θα είναι χρήσιμο. Χρήσιμο στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα για αύριο. Η διαδρομή του Θανάση του Γιαννόπουλου είναι γνωστή σε όλους και θα ήταν τουλάχιστον υπερβολή από μέρους μου να προσθέσω κάτι σε αυτό. Αν μη τι άλλο όμως, στη μέχρι σήμερα αυτή διαδρομή ένα είναι γεγονός. Ο Θανάσης Γιαννόπουλος έχει αποδείξει πως στηρίζει διαχρονικά τους ανθρώπους του τόπου του. Την περίοδο που μας πέρασε, την πρώτη περίοδο του Καλλικράδη, η αυτοδιοίκηση είχε να αντιμετωπίσει συμπληγάδες. Από τη μία, τη δυσκολία προσαρμογής στα νέα διοικητικά δεδομένα. Και από την άλλη, τη χειρότερη χρηματοδοτική περίοδο που πέρασε ποτέ η αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά, χαθήκαν και πολλές ευκαιρίες. Ευκαιρίες που αφορούν στην αλλαγή νοοτροπίας, στον τομέα της παραγωγικότητας, στη λειτουργία των υπηρεσιών, στη στήριξη των πολιτών που δοκιμάζονται, στην εν γέννη ανάδειξη της περιοχής μας. Οι προκλήσεις λοιπόν της δεύτερης θητείας είναι πρώτιστα η αλληλεγγύη για την ενότητα, η ανασυγκρότηση για την απασχόληση, η ετοιμότητα και η ταχύτητα για την απορρόφηση και τη σωστή διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Τελικός στόχος είναι η περιοχή μας να αποτελέσει κέντρο του ενδιαφέροντος. Βαρύνουσα σημασία σήμερα έχει να προστατέψουμε τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, προστατεύοντας όμως πρώτα το περιβάλλον. Να στηρίξουμε την νέα νική. Λοιπόν, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στα επόμενα μας δελτία, Γιώργο. Να αλλάξουμε θεματολογία, να πάμε λίγο στην πρόσφατη συνάντηση των φοροτεχνικών λογιστών με τον εμπορικό κόσμο. Και αυτά τα οποία θα μας πει ο κύριος Κωστόπουλος. Για να μην μας λέει τώρα, να μην πω τι μας λέει η κυρία Μέρκελ σήμερα. Και ο κύριος Σαμαράς. Θα μας τα πει ο κύριος Κωστόπουλος. Γελάει ο κύριος Κωστόπουλος, γιατί ο κύριος Κωστόπουλος έχει πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς εκθέτουν κάποιους. Όπως ένα χαρτάκι το οποίο έχω εδώ, αλλά πριν το δούμε, γιατί αυτό το χαρτάκι εδώ λέει, σας διαβάζω, παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο της χώρας. Το 2012, 55 δισεκατομμύρια και κάτι ψηλά. Το 2012, 55 και κάτι ψηλά. Και το 2013, 62,5 και κάτι ψηλά. Οφειλές όλων μας στο δημόσιο. Συνολικά, ναι. Τα ληξιπρόθεσμα, τα οφειλόμενα, έτσι. Και δυστυχώς έχουμε νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, τους δύο τελευταίους μήνες μόνο, 2,3 δις. Αλλά αυτά σε λίγο. Βγήκαμε πάμε στις αγορές χρησινή. Όμως, λοιπόν. Ναι, βέβαια. Δεν θα βγούμε στις αγορές. Αγορές, κύριε Κωστόπουλε. Λοιπόν, δεν θα βγούμε στις αγορές. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα κυβερνητικό πανηγύρι, γιατί πρέπει να αναστραφεί το κλίμα ενώπιση των εκλογών. Εάν πήγαινε η κυβέρνηση με την στρατηγική και τα πραγματικά αυτά τα οποία ανακοινώνονται εδώ, νούμερα στις εκλογές, θα υπήρξε δυστυχώς ένα βατερλό, το οποίο θα τους οδηγούσε, και δεν το είπαμε εμείς αυτό, το είπε ο κύριος Δελαστίκ πριν από λίγες μέρες σε αυτό το δελτίο, ότι είναι αναπόφευκτη. Δυστυχώς η γραμμή προς τις βουλευτικές εκλογές, σε περίπτωση που τα ποσοστά τα είπε μόνος του, να μην τα λέω εγώ και λέμε ότι τα λέμε εμείς, τα είπε μόνος του τότε πόσο πρέπει να είναι ή πόσο θα είναι τα ποσοστά τα οποία θα οδηγήσουν εκεί. Λοιπόν, κύριε Κωστόπουλε, πείτε μας για το Λαβύρινθο και το Αλαλού. Δεν είπαμε στον καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εμείς διαπιστώνουμε καθημερινώς μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση που έχουμε και από το και ενημέρωση και από το Υπουργείο Οικονομικών και από τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι έχει επικρατήσει πια ένας παραλογισμός απόλυτος, χωρίς να υπάρχει σχέδιο, χωρίς να υπάρχει μέθοδος. Όλα γίνονται για να μπορέσουμε να γεμίσουμε κάποια ταμεία τα οποία στην ουσία έχουν χρεοκοπήσει.
Κύριε Κωστόπουλε, πώς θα καταπίνει αμάσιτα αυτά όλα ο ελληνικός λαός? Εμείς, να ξέρετε κύριε Στεριόπουλε, και χθες αυτά λέγαμε και στον Εμπορικό Σύλλογο που μας καλέσαν να παραστούμε, να τους ενημερώσουμε. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε τον κόσμο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Όλα αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ως μια πολύ ωραία βιτρίνα που έχει μόνο την πρόσωψη και από μέσα υπάρχουν ερείπια. Τι λέτε κύριε Κωστόπουλε, εδώ βγήκαμε στις αγορές. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή είναι η λύση της χώρας? Εγώ πιστεύω αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση, ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα τερτύπι το οποίο έγινε για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνουμε όλοι, έρχονται εκλογές. Το καταλαβαίνουμε όλοι? Πιστεύω λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε, απλώς δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ξέρετε, βρίσκω κόσμο έξω και μου λένε όταν σε ακούμε μας πανικοβάλλεις. Και λέω εγώ σας πανικοβάλλω. Αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις δεν σας πανικοβάλλουν? Έτσι, σωστά. Δεν έχετε μάθει να ακούτε? Αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις, κύριε Κωστόπουλε, λένε αυτές που θέλουν στον κόσμο για να μην πανικοβάλλετε και αφήνουν τις άλλες που πανικοβάλλουν τον κόσμο, έτσι, την αλήθεια δηλαδή, να τις λένε αυτοί που θέλουν να τους δείχνουν ότι είναι οι κακοί. Αυτοί σας πανικοβάλλουν. Όποιος λέει την αλήθεια σήμερα, πανικοβάλλει τον κόσμο και δεν θέλει το καλό της χώρας. Το καλό της χώρας, νομίζω ότι εμείς που ζούμε σε αυτό εδώ τον τόπο, το θέλουμε και δεν αμφισβητούμε κάθε καλή προσπάθεια που μπορεί να γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, 127 δισεκατομμύρια ήταν το δημόσιο χρέος. Αυτή τη στιγμή είναι 355 δις και αυξάνεται διαρκώς. Πείτε μου εσείς αυτή τη στιγμή πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο με τόσα δις. Δηλαδή η χώρα και 2 δις να πάρει και 3 δις με δείκτες ανάπτυξης οι οποίες σχεδόν είναι μηδενικοί, με αποπληθωρισμό 1,8%, με ύφεση, με ανεργία 28% και σε μεγάλα ποσοστά στις ηλικίες από 25 έως 35 ετών και χωρίς να υπάρχει εθνικό σχέδιο και στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας, γιατί σε 2 πυλώνες βασιζόμαστε, μάλλον σε 3. Ο ένας είναι η γεωργία, ο τουρισμός και ο δευτερογενής τομέας που είναι η βιομηχανία, η βιοτεχνία. Αυτό εντάξει, δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερη τέτοια αυτά τα γνωρίζετε κύριε Κωστόπουλε, το λαβύρινθο που υπάρχει, το τι πρέπει να κάνουν οι έμποροι με αυτούς που συναντηθήκατε, τα ξέρουν? Προσπαθούμε και τους τα λέμε συνεχώς, δεν θέλω να το πιστέψουν. Όταν θα έρθουν τα πρώτα εκαθαριστικά, τότε θα υπάρξουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Διότι, να σας φέρω ένα παράδειγμα, με 10.000 ευρώ καθαρά κέρδη μια επιχείρηση, αυτή τη στιγμή μαζί με τον κύριο φόρο, την προκαταβολή και το τέλος επιδεύματος, καλείται να πληρώσει κοντά στα 5.000. Πείτε μου εσείς αν... Τα μισά λεφτά δηλαδή θα πληρώσει. Τα μισά λεφτά βέβαια. Πείτε μου εσείς αν ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει με 5.000 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σωρευμένα χρέη παντού. Δηλαδή όποιος χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στο ΙΚΑ, χρωστάει στο ΤΕΒΕ, χρωστάει στην τράπεζα. Πώς γίνεται να σταθεί αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή στην ουσία είναι όμηρος. Και θα φτάσει η στιγμή, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή το όριο κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας από το Δημόσιο Ταμείο με το καινούργιο πολυνομοσχέδιο έχει φτάσει στα 500 ευρώ. Όποιος φτάσει 500 ευρώ και πάνω, ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύει. Και αυτό είναι η πραγματική αλήθεια. Τα πρόστιμα τα οποία... Ρέστα δίνουνε. Πολύ φοβάμαι ότι... Γιατί γελάτε κύριε Κωστόπουλε? Γελάω. Άμα χρωστάω 500, άμα χρωστάω 500 ευρώ στην εφορία και θέλουν να μου το πάρουνε, το σπίτι δηλαδή, να μου το εκτιμήσουν πόσο κάνει και να μου δώσουν ρέστα. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Εμείς σαν φορείς, να ξέρετε, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, κάνουμε αυτή τη στιγμή κάποιες κινήσεις, να έρθουν όλοι οι άνθρωποι κοντά στους συλλόγους, γιατί μόνο από εκεί υπάρχει λύση να ενωθούμε και να μπορούμε όλοι μαζί, σαν κοινωνική ομάδα, να παλέψουμε κάποιες καταστάσεις. Γιατί κάποιοι κοιτάνε το συμφέρον τους, αλλά και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το δικό μας συμφέρον. Και πιο πολύ μας ενδιαφέρει το συμφέρον της Ελλάδος. Διότι το συμφέρον της Ελλάδος δεν είναι να σωθούν τα κόμματα,
ή να σωθεί η ίδια η πατρίδα. Μακάρι, κύριε Κωστό. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Βέβαια πρέπει να το καταλάβουν. Και πρέπει να καταλάβουν γιατί θα πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές και στις ευρωεκλογές και να περάσουν τα μηνύματά τους. Γιατί το μάθαμε τώρα. Το μήνυμα είναι ότι δεν αντιδρά ο κόσμος. Θα περιμένει να αντιδράσει μέσα στο παραβάν. Εγώ φοβάμαι μην τυχόν μέσα στο παραβάν λειτουργήσουν τίποτα περίεργα φαντάσματα πάλι και κάνουμε τίποτα ιστορικά λάθη. Γιατί ο κόσμος ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει, κανονικά, θα έπρεπε να δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στην καθημερινότητά του, απέναντι σε αυτούς που κυβερνούν. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό που εισπράττω από τους πολίτες καθημερινά είναι αυτή η εικόνα. Η εικόνα ενός φοβισμένου Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν μπορεί να πει αυτό που πραγματικά σκέφτεται, δεν μπορεί να εξωτερικεύσει αυτό που πραγματικά αισθάνεται, και περιμένει την κρίσιμη στιγμή. Θα είναι αργά πλέον. Θα είναι αργά. Θα είναι αργά. Αυτή τη στιγμή πάντως εμείς μέσα στα γραφεία μας είμαστε κλεισμένοι όλο το 24ωρο. Είπαμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονική γραφειοκρατία, για να μην πω ηλεκτρονική δικτατορία. Έχουμε κάποιους κυρίους. Έχουμε τον κύριο Θεοχάρη, ας πούμε, όποτε θέλει. Βάζει το κλειδί στο σερβερ, το ανοίγει, το κλείνει. Θα σας μαλώσω, κύριε Κωστόπουλε. Ο κύριος Θεοχάρης, δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει κάνει... Έχετε να πείτε κακό λόγο για τον κύριο Θεοχάρη. Είχαμε μια καλύτερη εντύπωση. Δυστυχώς γκρεμίστηκε αυτή η εικόνα. Και από τη στιγμή που κυδαιμονεύεσαι από την Τρόικα... Δυστυχώς δεν έχεις ελευθερία έκφρασης και γνώμης. Πρέπει... Το είπα στην αρχή του δελτίου, θα το ξαναπώ. Λέει η Μέρκελ, πριν από λίγο, μαζί με τον Πρωθυπουργό, δίπλα-δίπλα. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Θα σας ακούσω και θα σας καταλάβω. Η κυρία Μέρκελ... Πάει το δούλευμα σύννεφο. Η κυρία Μέρκελ έχει βάλει σαν ανθρώπινη αξία... μέσα από τον γερμανικό προτεσταντισμό, ότι είναι η λιτότητα, δηλαδή πάμε να την αναγάγουμε σε μια πανανθρώπινη αξία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι έχουν πνιγεί οι περισσότεροι λαοί της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και μην κοιτάτε ότι δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, εξάλλου μην ξεχνάτε ότι μας είχαν αποκαλέσει πριν από λίγο καιρό Pinks. Ήταν οι χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και εμείς. Και τώρα πάνε να βάλουν και άλλες χώρες μέσα να τις πνίξουν και αυτές σιγά σιγά. Δηλαδή έχουμε εγκαταστήσει γερμανική κυριαρχία στην Ευρώπη. Αυτό είναι πια δυστυχώς το ευρώ. Είμαστε, το ευρώ, όπως λέει ο φίλος ο Γιώργος Τράγκας, ένα γερμανικό προτεκτοράτο. Μακάρι να ήμασταν προτεκτοράτο, διότι... Χειρότερα ακόμα. Σε κάποιες χώρες... που ήταν προτεκτοράτα, όταν ήταν υπό αγγλική, ξέρω εγώ, κυριαρχία, είχαν κάνει και δομές και κράτος. Εμείς δυστυχώς δεν κάνουμε ούτε αυτό το πράγμα. Όλα είναι έολα. Κύριε Κωστόπουλε, για να ανακεφαλαιώσουμε, ο λαβύρινθος αυτός θα βγάλει πουθενά, ή θα αρχίσουν να πληρώνουν όλοι και δεν θα καταλαβαίνουν που πάνε τα λιγοστά έσοδά τους. Έχω την βάσιμη πια εντύπωση ότι και αυτοί που δεν χρωστούσαν, ερχόμενα τα πρώτα εκαθαριστικά, διότι τα εκαθαριστικά πια θα βγαίνουν αυτόματα με τη δήλωση, θα βγαίνει ταυτοχρόνως και το εκαθαριστικό. Τα ποσά θα είναι πάρα πολύ ψηλά και ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μην ξεχνάτε ότι δεν έχουν πια κανένα αφορολόγητο. Δεν έχουν καμιά έκπτωση και αυτό είναι τρομερό, διότι είναι αντισταγματικό καθαρά. Διότι ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει βάσει της φοροδοτικής του ικανότητας. Όταν αυτό το πράγμα καταλύεται, αρχίζουμε πια και μιλάμε για άλλα πράγματα, τα οποία δεν συνάδουν σε μια δημοκρατική κοινωνία. Κύριε Κωστόπουλο, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Θα σας συμβουλευτούμε ξανά, διότι πλησιάζει ο καιρός. Είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, έχει δεσμευτεί να μας παραχωρήσει μια συνέντευξη. Το έχω ξαναπεί. Δεχόμαστε ήδη πάρα πολλά αιτήματα και ερωτήματα προς τον αναπληρωτή υπουργό από πολίτες. Θέλουμε και τη δική σας συμβολή σε αυτή την προσπάθεια να κάνουμε καλά
ερωτήματα, καλές ερωτήσεις στον κύριο Σταϊκούρα. Είμαι στη διάθεσή σας. Για να είναι διαφωτιστικές οι απαντήσεις που θα μας δώσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για όλα αυτά. Έχει δεσμευτεί ο ίδιος, θυμίζω ξανά, ότι θα παραχωρήσει, θα μας παραχωρήσει μια συνέντευξη πριν από τις εκλογές. Εμείς τον περιμένουμε, του δίνουμε ξανά το πράσινο φως να μας πει ό,τι ημερομηνία θέλει ο ίδιος. Αυτά υπόθηκαν κατά την επίσκεψη του κυρίου Ευρυπίδη στη Λιανίδη. Ότι πριν τις εκλογές θα είναι εδώ να μας απαντήσει. Και εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι οι ερωτήσεις που θα τεθούν θα είναι επιστημονικού, οικονομικού περιεχομένου, αλλά απλά διατυπωμένες για να καταλαβαίνει ο απλός Έλληνας πολίτης που αυτή τη στιγμή βάζει το χεράκι του στην τσέπη και πιθανότατα να μην βρίσκει τίποτα παρά μόνο την τρύπα στο βάθος του παντελονιού, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε σε ένα ακόμη ρεπορτάζ, Γιώργο, με την παρουσία τριών υποψηφίων ευρωβουλευτών σήμερα στην περιοχή της Λαμίας, με την Ελιά, την κυρία Μπατζελή και άλλους δύο υποψηφίους από την περιοχή της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στην πόλη της Λαμίας βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής τρεις υποψήφοι ευρωβουλευτές με την Ελιά Δημοκρατική Παράταξη και συγκεκριμένα η πρώην βουλευτής, υπουργός και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟ Κατερίνα Μπατζελή, ο Παναγιώτης Πάτρας και η Κατερίνα Γαργάλα, που παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις της Ελιάς για τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είχε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα να μετρηθούν οι δυνάμεις που διατηρεί στην περιοχή το ΠΑΣΟΚ, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ελιάς. Ο ΠΑΣΟΚ συμμετέχει ενεργά σε αυτή την κίνηση, δυναμικά και προσπαθεί να υπερκεράσει τα προσωρινά προβλήματα τα οποία έχουν σχέση κυρίως με το διαμορφωμένο τοπίο σε εθνικό επίπεδο και να τονίσει έντονα την ανάγκη αλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο των συσχετισμών μέσα από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Θα δώσουμε δυναμικό παρόν σε αυτές τις εκλογές, διευκρινίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Προσπαθεί να εκπροσωπήσει και τον κόσμο και την κοινωνία, αλλά να δώσει και μια διαφορετική άποψη και χρειά σε αυτές τις προσεχείς εκλογές. Η Ελιά δεν είναι εγχείρημα. Είναι αυτή η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που ζει στα τεχνικά επιμελητήρια, στους δικηγορικούς συλλόγους. Είναι αυτό το αντανακλαστικό που έχουμε όλοι οι σοσιαλδημοκράτες. Τώρα πια πρέπει να γίνει συσπήρωση των υγιών προοδευτικών δυνάμεων για μια καλύτερη Ελλάδα και για μια ανθρώπινη Ευρώπη. Αυτός είναι και ο στόχος, η ανθρώπινη Ευρώπη. Γιατί πρέπει να σταματήσει ο λαϊκισμός και η λιτότητα, θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συγκλίνει ο Βορράς με τον Νότο και για να γίνει αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη και να επικρατήσουν οι υγιείς προοδευτικές και ως σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Αυτός είναι ο λόγος που συμμετέχω στο Ευρωψηφοδέλτιο. Είχα κατεβεί υποψήφια βουλευτής ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία το 12 μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, χωρίς καν να είμαι κομματικός τέλεχος, ακριβώς γιατί πιστεύω ότι αυτός ο χώρος, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είναι αυτός που εξασφαλίζει την ομαλή πολιτική πορεία για τον τόπο μας. Συμμετέχω στην πολιτική σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για να είναι κανείς πολιτικός και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω πραγματικά ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Η κρίση του 2010 που ήρθε βέβαια από την άλλη μεριά του Ατλαντικού αλλά εγκαταστάθηκε στην Ήπειρο, την Ευρωπαϊκή και πολύ περισσότερο στη δικιά μας χώρα με δικιά μας ευθύνη επίσης μεγάλη, άφησε κενά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και πολύ περισσότερο στους Ελληνές πολίτες. Κενά από μια Ευρώπη η οποία δεν κατάφερε να αντισταθεί στις επιθέσεις των κερδοσκοπικών κεφαλαίων και των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών. Κενά από μια Ευρώπη η οποία μέσα στην κρίση δεν κατόρθωσε να στηρίξει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυτούς που επλήγησαν πιο πολύ από την κρίση, ξεφτίζοντας έτσι στην ιδέα των Ευρωπαίων πολιτών το μοντέλο της κοινωνικής Ευρώπης. Μια Ευρώπη η οποία αρκέστηκε μόνο σε δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να επιτευχθούν, αλλά άφησε το ζήτημα της ανάπτυξης στην άκρη και αυτό στη χώρα μας μεταφράστηκε με την πρόσθεση 1 εκατομμύριου ανέργων μέσα σε 3 χρόνια. 25 Μαΐου είναι μια σημαντική ημέρα τόσο για την ίδια την Ευρώπη όσο και για την ίδια μας τη χώρα. Ο λόγος είναι ότι πλέον η χώρα μας μπαίνει πολύ δυνατά στις διαπραγματεύσεις
στην ίδια την Ευρώπη με την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, ενώ αντίθετα η ίδια η Ευρώπη... Με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο, πάμε στον Δήμο της Λαμίας, πάμε στον πόλεμο ανακοινώσεων που είχαμε ανάμεσα στον κύριο Κοντρονιά για τον κύριο Σταυρογιάννη. Τελευταίως απαντά ξανά ο κύριος Σταυρογιάννης για το θέμα με το τσαλτάκι. Κύριε Σταυρογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βούτσινε. Καταρχήν, δεν είναι πόλεμος ανακοινώσεων, αλλά στην ομιλία μου, στην παρουσίαση θέσεων... Από εκεί ξεκίνησε. Έκανα μία και μοναδική αναφορά, θέλοντας να δείξω ότι οι χαμένες ευκαιρίες για το Δήμο μας είναι πολλές. Και επέλεξα τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, ίσως τη μεγαλύτερη. Θα μπορούσα να κάνω και πολλές άλλες. Θυμάστε ένα περίφημο οικόπεδο πριν από κάποια χρόνια που βγήκε σε πληστηριασμό, τα θυμάστε όλα αυτά, υπάρχουν απίστευτα πράγματα έχουν γίνει στο Δήμο μας. Το ανέφερα λοιπόν, και ενώ στην αρχή δεν υπήρχε απάντηση, σχολιασμός, έλαβα γνώση ενός κατάπτυστου δελτίου τύπου από το γραφείο τύπου, έτσι, το οποίο του Δήμου Λαμίων, το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί ως γραφείο τύπου του Δήμου Λαμιαίων και όχι του υποψήφιου εκ νέου δημάρχου. Νομίζω ότι το λάβατε κι αυτό. Βεβαίως. Και αυτό με ανάγκασε να πω τα πράγματα ως έχουν. Δηλαδή, ότι αυτός που υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών είναι ο δήμαρχος και τώρα προκαλεί και την οργή τους γιατί δεν λέει την αλήθεια. Ξέρετε, θα μπορούσε το ζήτημα αυτό, είναι παλιό. Ήμουνα βουλευτής της πρώτης περίοδου της εκλογής μου, όπου η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης και νυν πρόεδρος της Βουλής και ο Κώστας ο Τασούλας ως υφυπουργός, έδωσαν την έγκριση, όπως συνέβη και με πάρα πολλούς άλλους δήμους στην πατρίδα μας, έδωσαν την έγκριση παραχώρησης ανενεργών στρατοπέδων τα οποία βρίσκονταν στον νοικιστικό ιστό της πόλης. Θεωρήσαμε λοιπόν εμείς οι βουλευτές εκείνης της περιόδου, οι οποίοι βεβαίως μαζί με τον Δήμαρχο απαιτήσαμε και δόθηκε εντολή, ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και απλά τίθεται θέμα πλέον αξιοποίησης από την πλευρά του Δήμου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έλαβα γνώση, αν θέλετε, επειδή ως βουλευτής και με τους υπολείπους θεσμικούς παράγοντες εδώ του νομού και του κέντρου, και η πρώτη φορά ήταν με τον διοικητή της ΜΕΡΙΠ, όταν ακόμη βρισκόταν με τον υποστράτηγο τον Κώστα τον Βλάχο, ο οποίος με ενημέρωσε στην κυριολεξία και έμεινα κατάπληκτος. Λίγο προτού αποχωρήσει η ΜΕΡΙΠ από εδώ, μου είπε, το ξέρεις αυτό το θέμα, μου ετέθη θέμα από την Δημοτική Αρχή και ένα, δύο, τρία, μα νομίζω, του είπε ότι αυτό έχει τελειώσει. Μου λέει, λάθος, δεν τελείωσε, ο Δήμος σας δεν έκανε εγκαίρως αυτά που έπρεπε να έχει κάνει και τώρα σε άλλο επίπεδο πλέον συζητείται ή πρέπει να συζητηθεί με ποιον τρόπο θα παραχωρηθεί το στρατόπεδο και ποια θα είναι τα ανταλλάγματα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Τέτοια ζητήματα δεν είχαν μπει σε εκείνη την απόφαση συνάντηση. Ζήτησα λοιπόν από τον στρατηγό μία ενημέρωση και στη συνέχεια από τον β' υπαρχηγό του ΓΕΣ τότε, ο οποίος ήταν και αυτός μεταξύ των υπηρεσιών της στρατιωτικής ιεραρχίας που ασχολούνται με αυτά, γιατί η ΜΕΡΙΠ υπάγονταν στην ΑΣΔΙΣ, μία ενημέρωση. Εκεί έμαθα ότι ο Δήμαρχος είχε επισκεφθεί και τον ίδιο και άλλους της στρατιωτικής ιεραρχίας, καθώς επίσης και της πολιτικής ηγεσίας, ζητώντας να κάνει αυτό που δεν έκανε από το 7 ή το 8 μέχρι το 9-10. Και όλοι του εξήγησαν ότι πλέον αυτό έχει τελειώσει, γιατί το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, με βάση και τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που είχαμε από το πρώτο μνημόνιο και προκειμένου να προστατεύσει την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μάλιστα να συμβάλλει στην στήριξη των αμυντικών δαπανών, το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας πλέον συζητά σε άλλο επίπεδο. Ναι. Και για όλα αυτά, ναι, ναι, αν θέλετε, υπάρχει σχετική αλληλογραφία και ζήτησα από το Δήμαρχο να την δώσει στη δημοσιότητα για να πιστούν πλέον
και οι δημότες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Βεβαίως μπορώ να το πάρω και εγώ, μην ξεχνάτε και την ιδιότητά μου ως βουλευτής του νομού και επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην απάντησή του λοιπόν το ΤΕΘΑ, το Ταμείο της Εθνικής Άμυνας, αναφέρεται ότι προκειμένου, λέει, να προχωρήσουμε στη διαδικασία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης του Δήμου Λαμιαίων, όπως αποτυπώνεται στην από 15 Νοεμβρίου του 2013 επισυναπτώμενη επιστολή, καθώς και στην υποβληθήσα μελέτη ανάπλασης κτλ., θα πρέπει να γνωρίζουμε τα παρακάτω. Μιλάμε δηλαδή για επενδυτική πρόταση πλέον του Δήμου και όχι για παραχώρηση έναντι μικρού τιμήματος. Θυμάστε, το λέει και στο δελτίο τύπου, ότι είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό το ποσό των 300.000. Όπου νομίζω ότι δεν. Πού καταλήγουμε τώρα, κύριε Σταυρογιάννη? Φαντάζομαι, κύριε Σταυρογιάννη, ότι έχετε δει και το δεύτερο δελτίο τύπου. Το δεύτερο δελτίο τύπου όχι, γιατί μόλις επέστρεψα στο γραφείο μου, ήμουνα στην εκδήλωση του Θανάση του Γιαννόπουλου. Θα δω το δεύτερο δελτίο τύπου. Μήπως θέλετε να σας διαβάσω κάτι? Ναι, ναι. Χαιρόμαστε ειλικρινά που ο κύριος Σταυρογιάννης αναγνωρίζει όλη την αλήθεια έτσι όπως αποτυπώθηκε στη χθεσινή ανακοίνωση. Το αν σήμερα προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα είναι γιατί πραγματικά τα κούφια λόγια και οι ανέξοδες ρητορικές δεν μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία. Χαιρόμαστε που ομολογεί αυτό που προσπαθούσε να κρύψει. Ομολογεί τις προσπάθειες του Δημάρχου και του Δήμου συντεταγμένα προς κάθε κατεύθυνση για την εξασφάλιση του Τσαλτάκη. Ποιος το υπογράφει αυτό, το γραφείο τύπου, ξανά? Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή ο Δήμαρχος κρύβεται, θα φροντίσω να έχω όλο το φάκελο και την αλληλογραφία που υπήρξε μεταξύ του Δημάρχου και τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κάνει τους τελευταίους μήνες προκειμένου να μην φανεί το μέγεθος της ευθύνης. Αλλιώς, όπως λέει και το σχετικό έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λέει ότι εκδηλώθηκε εκ νέου ενδιαφέρον από το Δήμο Λαμιαίων και μάλιστα ως αποτέλεσμα διαδοχικών επισκέψεων του Δημάρχου Λαμιαίων τόσο στη στρατιωτική ιεραρχία όσο και στην αντίστοιχη πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΘΑ. Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, αντελήφθη τι είχε γίνει, και αφού από το 2011, σύμφωνα με τα όσα και ο Διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας μου είπε, από το 2011 λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα ορθώς και επίσης προκειμένου να προστατεύσει από το ΤΑΙΠΕΔ, το γνωστό μας ΤΑΙΠΕΔ, κύριε Στεριόπουλε, που δεν λειτουργεί ως Ταμείο Αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, αλλά μάλλον ως dealer εκποίησης. Ολοκληρώστε, κύριε Σταυρογιάννη. Κύριε Σταυρογιάννη, πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε. Ωραία. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι ότι ο Δήμαρχος έκρυψε και από τους βουλευτές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι άλλαξαν τελείως τα δεδομένα εξαιτίας της δικής του αδράνειας, αδιαφορίας, ανικανότητας και τα τρία μαζί, αφού από το 7, 8, 9, 10 θα μπορούσε να έχει κάνει ό,τι άλλοι δήμαρχοι. Δηλαδή, να του έχει παραχωρηθεί για πάρα πολλά χρόνια έναντι μικρού τιμήματος και στη συνέχεια να αξιοποιήσει αυτό το φιλέτο. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν όμως πως ο δήμαρχος, μαζί με πολλά άλλα που έχει πει και δεν έχει κάνει, είναι και την αξιοποίηση του στρατοπέδου. Προσπαθεί τώρα λοιπόν εναγωνίως να βρει τρόπο προκειμένου σίγουρα τα πλεονεκτήματα που υπήρχαν για το Δήμο μας με εκείνη την παραχώρηση έχουν χαθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταυρογιάννη, σε επενδυτική πρόταση. Θα δείτε και το δεύτερο δελτίο τύπου και θα έχουμε τη δυνατότητα. Όμως, προκειμένου να παρουσιαστεί όλη η αλληλογραφία, αφού ωραία, δεν το κάνει ο Δήμαρχος, θα πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχει και ένα νέο δελτίο τύπου, θα ενημερωθείτε αναλυτικά, θα είμαστε θα σε επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Σταυρογιάννη. Να πάμε τώρα, Γιώργο, στον κύριο Ψωμιάδη, ο οποίος ανακοίνωσε το δικό του κόμμα, την δικιά του προσπάθεια μάλλον, πατρίδα, και στην κάθοδο για τις ευρωεκλογές. Την πατρίδα. Πάμε στον κύριο Ψωμιάδη. Και μας κάνει την τιμή να τον έχουμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ψωμιάδη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και η παράκληση δική μου είναι να μπορούμε να τα λέμε πολύ πιο συχνά. Με μεγάλη μας χαρά. Μία πατρίδα μας έχει μείνει, κύριε Ψωμιάδη. Μία πατρίδα μας έχει μείνει. Κοιτάξτε, κόμματα υπάρχουν πολλά.
πατρίδα είναι μία και είχα πει πριν 2 χρόνια ότι αν δεν πεθάνει το παλιό δεν μπορεί να δημιουργηθεί το καινούριο. Σήμερα θεωρώ ότι πέθανε ή θα πεθάνει το παλιό. Γι' αυτό και ξεκίνησα μόνος μου αυτή η προσπάθεια. Θα μου πείτε, μα είσαι τρελός. Καθόλου τρελός. Εγώ έχω φιλτραριστεί από το λαό όλης της Ελλάδος, ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδος. Όταν 32 χρόνια πρωτεύεις αυτό, δεν είναι τυχαίο. Ασχέτως τι λένε οι τα διάφορα δουλικά του κράτους της Αθήνας. Χθες βγήκατε επιθετικός προς τον κύριο Σαμαρά, κύριε Ψωμιάδη. Εγώ βγήκα επιθετικός. Εγώ που έδωσα την ψυχή μου, που στέγνωσε η ψυχή μου για τον Αντώνη Σαμαρά, ξέρετε ότι εγώ από το 92 είμαι μαζί με τον Σαμαρά. Ήμουν στην ομάδα του κυρίου Σαμαρά ως βουλευτής. Αυτός φάνηκε αχάριστος. Αυτός φάνηκε ότι με εκμεταλλεύτηκε προεκλογικά. Διότι δεν γνωρίζει ορισμένα πράγματα, δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα. Όταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας βγήκε στο Μέγκα 2 φορές και είπε ότι αν δεν ήταν ο Παναγιώτης στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς θα μαζεύαμε ρεπανάκια σήμερα. Σε αυτόν οφείλεται η νίκη. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτόν τον αχάριστο πρωθυπουργό, ο οποίος όχι με ξέχασε, αλλά με κράτησε όμοιρο όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχα καμία μακριά. Με σκοπιμότητα, κύριε Ψωμιάδη. Σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό το δράμα και τον Γολγοθά που ανεβαίνω. Με σκοπιμότητα. Ναι, με σκοπιμότητα. Τι, έτσι τυχαίο. Διότι εγώ ενόχλησα το σύστημα με την παρουσία μου στις προεδρικές εκλογές, στις εσωκομματικές μάλλον προεδρικές εκλογές. Ενόχλησε η παρουσία μου στο θέμα του μνημονίου, γιατί εγώ εδώ και 3 χρόνια και στον Αυτιά και στον Παπαδάκη τα έλεγα. Διότι εγώ είμαι παιδί του εμπορίου, παιδί του πεζοδρομίου. Δεν έχω τελειώσει κανένα αμερικάνικο κολέγιο. Δεν είμαι κλόνος πολιτικής οικονομικής δυναστείας. Μπορεί να γεννήθηκα από φτωχούς γονείς, όπως πιστεύω και εσείς και όλοι αυτοί μας παρακολουθούν, αλλά γονείς με αξίες, χαρίσματα και ιδανικά. Πάνω απ' όλα στην ψυχή μου, το λέω με πολύ συγκίνηση, έχω την πατρίδα και τη χριστιανοσύνη. Αυτά πρέπει να μπολιάσουμε και στα παιδιά μας για να δούμε μια καλύτερη διαφορετική Ελλάδα. Δύο σχόλια από εσάς, κύριε Ψωμιάδη, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ καλά την επικαιρότητα. Πορείας, να ζητήσω ένα συγγνώμη από το ελληνικό λαό, γιατί και εγώ ευθύνομαι για αυτή την κατάντια του κράτους. Δύο ερωτήσεις. Και να γυρίσω λίγο μία λέξη να πω για τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Τι ψυχή θα παραδώσει. Τι ψυχή θα παραδώσει με τέτοια συμπεριφορά απέναντί μου. Διότι εχθές έκανα μία δήλωση, χάρη τον κύριο Πρωθυπουργό, για την πρώτη αυτοδιοικητική νίκη. Ο κύριος Σαμαράς εχθές ψήφισε τον σημερινό δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Αυτός που θέλει να μην κάνουμε παρελάσεις, απλώς να κάνουν παρέλαση οι γκέι. Όλα χρειάζονται, εγώ δεν είμαι ενάντια. Αλλά πρώτα την ιστορία μας, πρώτα τα ιδανικά μας, πρώτα τα έθιμα της παραδόσης. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα δίδαξε δημοκρατία και πολιτισμό. Κύριε Ψωμιάδη, αυτό που παρακολουθήσαμε όλοι σήμερα με τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Μέρκελ, πώς το σχολιάζετε? Πρώτον, δεν το παρακολούθησα και ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουνα σε περιοδεία. Δεν πειράζει. Σας λέω εγώ επιγραμματικά ότι η κυρία Μέρκελ σήμερα είπε: πείτε μου ό,τι θέλετε, θα σας ακούσω. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι φίλοι σας. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι μπουρδες και παραμύθια της Καλλιμάκ. Η κυρία Μέρκελ πήγε να δει ότι έχουμε 3.000-4.000 αυτοκτονίες, ότι έχουμε 250.000 επιχειρήσεις με κρίσεις μεγάλες, κλειστές, κατεστραμμένες. Η κυρία Μέρκελ πήγε να δει ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Η κυρία Μέρκελ πήγε να δει τους Έλληνες, αν είναι δυνατόν, να ανοίγουν τους κάδους των απορριμμάτων για να βρούνε ένα πεταμένο ψωμί ή να περιμένουν έξω από τα σούπερ μάρκετ. Ποιος είναι ο Έλληνας, ρε. Εμείς είμαστε ο καλύτερος λαός στον κόσμο. Σιγά να μην την άφηναν, κύριε Ψωμιάδη, να πάει να τα δει αυτά. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Την έφραξαν την Αθήνα εκεί που... Δεν πληρώνει ότι χάθηκε 1 ευρώ από την ομαρχία. Δυστυχώς αυτό πληρώνω. Τη φωνή μου, τη θέση μου, τα αυθεντικότητά μου, τον ελληνισμό της ψυχής μου πληρώνω. Δεν πληρώνω ότι έγινε κάτι και όλα αυτά ήταν στημένα. 7 δικαστήρια, 7 αφροντικές. Και όταν με κάλεσε ο κύριος Σαμαράς να τον βοηθήσω, ήμουν εναργία, τιμωρημένος. Είχα 7 δικαστικές εκκρεμότητες. Σήμερα αυτά έχουν εκδικαστεί
αθωτικά όλα, και εγώ είμαι αποκλεισμένος από την Ευρωλίστα, είμαι αποκλεισμένος από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, γιατί εγώ θα τον έπαιρνα το Δήμο της Θεσσαλονίκης περπατώντας, αλλά δυστυχώς οι πρεσβείες θέλαν το σημερινό δήμαρχο. Το όριο και η φιλοδοξία και το όραμα πλέον τώρα, κύριε Ψωμιάδη, γιατί κοιτάτε, γλυκοκοιτάζετε το Ευρωκοινοβούλιο. Είπαμε, μία λέξη υπάρχει. Αυτή τη λέξη πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να την ενεργοποιήσουμε. Η λέξη ενότητα, αγάπη και πάνω απ' όλα συνεννόηση. Είναι αδιανόητο η πολιτική μας αρχηγή την ώρα που πεθαίνει ο ελληνικός λαός να μην μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να διαμορφώσουν ένα μπούσουλα, μια πρόταση και όλοι μαζί, όλος ο πολιτικός κόσμος να πάει να διεκδικήσει τα δίκαια του ελληνικού λαού. Δεν φταίει σε τίποτε ο λαός, δεν φταίουν τίποτε οι γονείς μας, τα παιδιά μας. Κάθισε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο στο ίδιο τραπέζι. Ο κύριος Βενιζέλος, που εγώ τόσο το στήριξα, βγαίνει με ένα ύφος Ναπολέοντα. Και λέει ότι όλα πάνε καλά. Ποια πάνε καλά, ρε παιδιά? Τα 2,5 δισεκατομμύρια που θα πάρουμε, μας είπε κανείς που θα πάνε, θα πέσουν στην αγορά. Εγώ είμαι ένας μικρομεσαίος. Ανήκω στην αστική τάξη, την πρώην αστική τάξη. Γιατί αυτή πέθανε. Μας είπανε που θα πάνε, με δανεικά φτάσαμε σε αυτή τη φάση που ζούμε τώρα. Με δανεικά θα συνεχίσουμε όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη, όταν δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ποιο κοροϊδεύουμε αυτό το πλεώνασμα? Και εσείς αν δεν πληρώσετε την οικογένειά σας, τα κοινόβιζά σας, τα έξοδα του σπιτιού σας, και εσείς θα έχετε περίσσευμα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Γι' αυτό μίλησα ότι ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Γι' αυτό είπα ότι η παρουσία της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας της πολιτικής άνοιξης, εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μια μαύρη σελίδα θα χαραχθεί στην πορεία του κυρίου Σαμαρά. Και φυσικά σήμερα δικαιώνεται και ο Μητσοτάκης και όλη η γνήση η Καραμαλική. Είναι μονόδρομος το Ευρωκοινοβούλιο για σας, έτσι όπως είναι η κατάσταση διαμορφωμένη? Τα έχει αποκλείσει όλο ο κύριος Σαμαράς. Εγώ έχω κριθεί από τον ελληνικό λαό. Πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτος βουλευτής, πρώτος νομάρχης, πρώτος περιφερειάρχης με 52% νίκες. Και με έχει αποκλείσει. Με έχουν αποκλείσει, ξέρετε ποιοι? Αυτοί που με βρήκαν στη Νέα Δημοκρατία, δεν τους βρήκα εγώ. Αν είναι δυνατόν, και πολύ σωστά ο κύριος Γιακουμάτος προχθές, ο βουλευτής της Αθήνας, είπε στην εκπομπή του Αυτιά, μαχαιριά στα στήθια της Νέας Δημοκρατίας, το ότι ο κύριος Ψωμιάδης απεκλείσει από την Ευρωλίστα. Και στο κάτω-κάτω δεν έχω θέση στους 42. Ο λαός θα με κρίνει. Εγώ δεν ζήτησα μια διορισμένη θέση. Εγώ δεν είμαι της άποψης της κυρίας Γιαννάκου ότι δεν έπρεπε να έρθει ο Σταυρός. Ναι, να έρθει ο Σταυρός. Με Σταυρό θα αγωνιζόμουν. Και ας το λαό να με κρίνει. Κύριε Ψωμιάδη, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και είμαι στη διάθεση. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ψωμιάδη. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, κύριε Ψωμιάδη. Καλό βράδυ, Γιώργο Στεριόπουλο. Να σε ευχαριστήσω και σαν να δούμε ένα τελευταίο βίντεο που έχει να κάνει με το κάλεσμα του Δήμου Λαμίας για το ρουμελιώτικο Πάσχα σε μία εβδομάδα περίπου και τι δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Να πούμε και στους τηλεθεατές μας πριν πέσει το βίντεο, το τελευταίο βίντεο για το απόψινό δελτίο, ότι οι προγραμματισμένες εκπομπές που έχουμε ήδη γράψει με τον Αρτέμι το Σώρα, έτσι όπως μας το ζήτησαν και οι τηλεθεατές, για να ακούσουν και τα νεότερα, θα πραγματοποιηθούν και θα προβληθούν αύριο Σάββατο κατά τη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Για να έχουν και αυτοί, επειδή περίμεναν ένα απόσπασμα σήμερα, ακριβώς, και λόγω της επικαιρότητας, όπως διαπιστώνουν και οι ίδιοι, το Δελτίο μας πήγε πιο πίσω. Λοιπόν, Γιώργο, καλό βράδυ. Πάμε να δούμε και το βίντεο που αφορά το ρουμελιώτικο Πάσχα στην Λαμία, που αναβιώνει για δεύτερη χρονιά. Ο Δήμος Λαμιών, στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτιστικής του πολιτικής, πρόκειται να αναβιώσει για δεύτερη χρονιά τον παραδοσιακό πολιτιστικό θεσμό ρουμελιώτικο Πάσχα για τους πολίτες της Λαμίας αλλά και για τους επισκέπτες της περιοχής μας. Ο στόχος μας κατά κύριο λόγο είναι να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας που στις δύσκολες οικονομικά και όχι μόνο εποχές που διανύουμε έχουν την ανάγκη και την έμπρακτη και συνεχή συμπαράστασή μας. Παράλληλα μας ενδιαφέρει η ανάδειξη και η προβολή της τοπικής μας παράδοσης των τοπικών εθίμων της περιοχής όλου του Καλλικρατικού Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, το ρουμελιώτικο Πάσχα στη Λαμία θα είναι ένα πασχαλινό γλέντι
για συντοπίτες μας, αλλά και για επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και το οποίο θα περιλαμβάνει πρώτον ψήσιμο αρνιών, δεύτερον ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής, τρίτον πασχαλινό τραπέζι για όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους χορηγούς, όπως επίσης την Υπηρεσία Πρασίνου, την Υπηρεσία Καθαριότητος και το ΔΠΘ Ρούμελης για την τεχνική υποστήριξη. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα και καλές γιορτές. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί η ιατρική εκπομπή Ολοηγία. Ξένη ταινία με τον Κίφερ Σάδερλαντ και η ψυχαγωγική χιουμοριστική εκπομπή Μη μου πεις, από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.